Όσοι λοιπόν δεν έχουν εξοφλήσει τέλη κυκλοφορίας θα δουν την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να γίνεται ο εφιάλτης τους. Σχεδόν 500.000 τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ετοιμάζει σαφάρι, το οποίο περιλαμβάνει από πρόστιμα έως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προβλέπει και μείωση 50% του χρόνου παραγραφής των τελών κυκλοφορίας. Μέχρι τώρα τα τέλη κυκλοφορίας παραγράφονται μετά την πάροδο 20 χρόνων από το τέλος του έτους στο οποίο αφορούν. Η απόφαση είναι ο χρόνος παραγραφής να μειωθεί στα 10 χρόνια. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, να απαλλαγούν από το χρέος χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Πολλοί ήταν ιδιοκτήτες γιοταχοί που προσέφυγαν στο συνήγορο του πολίτη γιατί τους είχε βεβαιωθεί από την εφορία πρόστιμο για τέλη κυκλοφορίας που έπρεπε να έχουν πληρώσει πριν από 20 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί υποστήριξαν πως είχαν πληρώσει κανονικά, αλλά μετά από τόσο καιρό είχαν χάσει τα παραστατικά και δεν μπορούσαν να τα βρουν ούτε από την τράπεζα γιατί δεν κρατείται αρχείο. Ο συνήγορος του πολίτη ζήτησε να μειωθεί ο χρόνος παραγραφής και φαίνεται ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν είπε όχι. Δεύτερον, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θέλει να ξυπνήσει τους εισπρακτικούς μηχανισμούς ώστε να στριμώξουν τους φορολογούμενους που ηθελημένα δεν πληρώνουν τα τέλη.